νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του ΕΠΕΤΕ. Εμείς δεν έχουμε να πούμε περισσότερα. Πιστεύουμε ότι δεν χρειάζονται λόγια πολλά. Οι πράξεις θα τα δείξουν όλα και επειδή ο Σοφεδάκος δεν έχει να πει λόγια, τα έχει αποδείξει όλα με την ζωή του και στην πράξη. Όσο τούτο είμαστε σίγουροι ότι αυτό το οποίο θα έχουμε στην πόλη μας θα είναι κάτι το ανάλογο με αυτή τη διαδρομή και πιστεύουμε ότι θα περάσει καλές μέρες εδώ πέρα και σίγουρα θα έχει κάποιες φίλες και το σύνολο της πόλης μας οι οποίοι θα βρίσκονται δίπλα του και να βοηθήσουμε αλλά και να απολαύσουμε όλα αυτά τα οποία θα ζήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν μου είναι άγνωστος ο χώρος. Εδώ έχω τον πατριώτη συμμετέχω. Δεν την ξέρω την πάτρα από δεκαετίες. Θα ήσασταν στα γέννη μου. Και πρώτο ήρθαμε ευθείας το 1954. Η πρώτη έξοδος του θεάτρου τέχνης. Τότε, από το υπόγειο της Οδού Σταδίου, που παίξαμε στα ψηλά λόγια. Για να καλοκαιρινό θέατρο στην καλοκαιρινή της πλατείας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Μαγεία ήταν. Τέλος πάντων, δύσκολα χρόνια και να γίνει. Α, μετά έχω έρθει πάρα πολλές φορές, έγραψα και μελωδίες, παραστάσεις. Όλες τις αξιόλογες παραστάσεις τότε τις γυρίσαμε σε όλη την Ελλάδα. Τώρα δεν μπορούμε πια. Πάμε. Κόψαμε, είμαστε καλλιτέχνες του κέντρου της Αθήνας. Κόπηκε επαφή. Δεν υπάρχουν και χώροι και δεν αντέχουν τα έξοδα. Δεν μπορεί να γίνει περιοχή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τον χώρο τον ξέρω και κόσμο έχω γνωστό εδώ και έχω έρθει πάρα πολλές φορές και παραστάσεις έχω δει και τους ερασιτέχνες πολλές φορές έχω δει και παιδικές παραστάσεις και τέλος πάντων αυτό τώρα είναι πολλές δεκαετίες τώρα έχουμε 63 χρόνια στη δουλειά και αισθάνομαι ότι σας ξέρω και με ξέρετε. Και επειδή με τα χρόνια δεν αλλάζουμε εμείς, το αντίθετο. Ένας της δουλειάς μου, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος, ό,τι το δείτε, μάλλον καλυτερεύει με τα χρόνια. Μπορεί μάθει ότι σαν το παλιό καρσίκο είναι. Πολλά κάνεις δύο βήματα αριστερά. Και γι' αυτό και δεν αποχωρούμε από τα δεξιά. Όχι για να μην κάνουμε τρόπους στους νέους, όπως λέγεται συχνά, γιατί πάρα πολύ έγινε ευχή από τις δουλειές μας, που όχι μόνο δεν τους κόβουμε τον δρόμο, το αντίθετο ακριβώς είναι. Αλλά είμαστε απαραίτητοι στη δουλειά μας. Όσο μεγαλώνουμε οι ηθοποιοί, είναι πιο χρήσιμοι. Μπορεί και ορισμένα πράγματα σιγά σιγά. Αλλά οι περισσότεροι καλλιτέχνες του θεάτρου πεθαίνουν στο σανίδι. Δεν βγαίνουν απόμαχοι. Λοιπόν δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα εδώ ήρθαμε να δουλέψουμε. Να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και επειδή η δουλειά μας είναι κατά το 70 με 80% χειρονακτική εργασία, το υπόλοιπο είναι λόγια και ιδέες και εμπνεύσεις. Ό,τι κάνουμε αποδεικνύεται στην πράξη. Εκεί κρίνεται. Δεν κρίνεται τα λόγια. Με τα λόγια κρίνουμε παλάτι. Κάνουμε σχέδια τελικά, επί χάρτου. Πράξη τι γίνεται, επί σκηνής τι γίνεται. Εκεί είναι όλο το όρο. Η μάχη εκεί γίνεται. Μπροστά στους θεατές. Είναι μια τέχνη που δεν γίνεται από το γραφείο, ούτε
είτε από το σπίτι, είτε από τον τάφο. Γίνεται μπροστά στους θεατές επιστημής. Γι' αυτό λέγεται δραματική τέχνη. Είναι η δράση εκείνη την ώρα μπροστά στον κόσμο. Και εδώ βγαίνουν και άλλα προβλήματα τα οποία θα τα θίξουμε εν καιρό. Θα ήθελα πολύ να τα κουβεντιάσουμε, γιατί υπάρχουν και παρανοήσεις. Υπάρχει και ένα μεγάλο πεδίο άγνοιας. Και αν γίνεται ένα ανακάτωμα της ιεραρχίας, της ταξινόμησης, της προτεραιότητας των αξιών της δουλειάς. Θα δοθεί ευκαιρία και θα έχουμε επαφή σιγά σιγά, γιατί χρειάζεται συνεργασία. Δεν έχει δικτάτορα. Γεια σας.